Ο λαός των Θηβών δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή την τραγωδία. Ούτε τα τείχη, ούτε τα δέντρα, ούτε οι θεοί. Γιατί κανένας θνητός δεν γνώρισε ποτέ τόσο τρομερή μοίρα. Κανέναν δεν συνέτριψε τόσο σκληρά το πεπρωμένο. Αυτή είναι η ιστορία του Ιδίποδα. Όταν πέθανε ο βασιλιάς των Θηβών Λάβδακος, ο γιος του ο Λάιος ήταν μόλις ενός έτους. Θα μπορούσαν να εμπιστευτούν το παιδί σε ένα παιδαγωγό και να έχει οριστεί αντιβασιλέας. Όμως δύο απατεώνες σφετερίστηκαν το θρόνο των Θηβών, αναγκάζοντας τον νεαρό Λάιο να φύγει από την πόλη. Ο Λάιος βρήκε καταφύγιο στην Ηλία, στο παλάτι του βασιλιά Πέλοπα. Θα περάσουν 18 χρόνια. Ο βασιλιάς Πέλοπας είχε έναν γιο, τον Χρήσιπο, του οποίου την εκπαίδευση εμπιστεύτηκε στον προστατευόμενό του, τον Λάιο. Ο Χρήσιπος ήταν πολύ ωραίο αγόρι. Η καρδιά του Λάιου σκύρτησε και ερωτεύτηκε απελπισμένα το μαθητή του. Ο Χρήσιπος απέκρουσε τις προσεγγίσεις του. Το μόνο που ήθελε από τον Λάιο ήταν η φιλία του. Έτσι ο Λάιος αποφάσισε να πάρει με τη βία αυτό που δεν κατάφερε να πάρει με τη σαγίνη. Απήγαγε τον Χρήσιπο και τον βίασε. Ο Λάιος δεν βίασε μόνο τον νεαρό. Παραβίασε και τους ιερούς νόμους της φιλοξενίας, προδίδοντας έτσι την εμπιστοσύνη του βασιλιά Πέλοπα. Το ίδιο βράδυ, ο Χρήσιπος, γεμάτος ντροπή, δεν τόλμησε να επιστρέψει στο παλάτι. Έτσι, κατέφυγε σε έναν αχυρώνα, όπου αυτοκτόνησε. Όταν ο βασιλιάς Πέλοπας ανακάλυψε το άψυχο σώμα του γιού του, ζήτησε από τους θεούς να τιμωρήσουν τον Λάιο. Και όχι μόνο τον Λάιο, αλλά και όλους του τους απογόνους, έτσι ώστε η γενιά του να μην συνεχιστεί και να σβήσει για πάντα. Νιώθοντας φρίκη για το έγκλημα που διέπραξε και τρομοκρατημένος από την κατάρα του Πέλοπα, ο Λάιος τόσκασε. Επέστρεψε στις Θήβες, όπου οι δύο σφετεριστές που τον εξόρισαν είχαν πεθάνει. Ο θρόνος ήταν κενός και ο Λάιος μπορούσε να τον πάρει απολύτως νόμιμα. Για βασίλισσά του επέλεξε μια νέα γυναίκα ευγενούς καταγωγής. Το όνομά της, Ιοκάστη. Οι μήνες περνούσαν. Έπειτα ένας χρόνος. Δύο. Ο βασιλιάς και η βασίλισσά του ήταν ακόμη άτεκνοι. Το ζευγάρι αναρωτιόταν και ο κόσμος κουτσομπόλευε. Ο Λάιος αποφάσισε να επισκεφτεί το ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς για να μάθει από τους θεούς τι έπρεπε να κάνει για να αποκτήσει γιο και διάδοχο. Είχε ξεχάσει ότι ο Πέλοπας είχε οικετέψει τους θεούς να τον καταραστούν. Μα οι θεοί δεν ξεχνούσαν ποτέ τόσο εύκολα. Η Πυθία, η μάντισσα των Δελφών, ανακοίνωσε στον Λάιο. «Λάιε, ηγεμόνα των Θηβών, όσο κι αν προσπαθείς να χαρίσεις παιδί στη γυναίκα σου, οι θεοί το απαγορεύουν. Αν κατά κακή τύχη αποκτήσεις γιο, αυτός θα σε σκοτώσει». Ο Λάιος κόντεψε να τρελαθεί. Ήταν καταδικασμένος να πεθάνει από το χέρι του ίδιου του γιού του. Προκειμένου να μην επαληθευτεί η προφητεία, δεν επισκεπτόταν πια τη βασίλισσά του και περιοριζόταν στη συντροφιά νεαρών αγοριών. Όμως μια μέρα η επιθυμία τον νίκησε και γλίστρησε στο κρεβάτι δίπλα στην Ιοκάστη.
9 μήνες αργότερα εκείνη γέννησε ένα παιδί. Έναν γιο. Τότε θυμήθηκε τα λόγια της μάντισας. Αν κατά κακή τύχη αποκτήσεις γιο, αυτός θα σε σκοτώσει. Ο Λάιος εκλιπαρούσε τους θεούς για έλεος, καθώς βημάτιζε στους διαδρόμους του παλατιού του. Αναζητούσε διέξοδο. Έναν τρόπο να αποφύγει τη μοίρα και να εξασφαλίσει ότι η προφητεία δεν θα επαληθευόταν. Μπορούσε να σκοτώσει τον ίδιο το γιο του? Όχι. Αυτό ήταν αδιανόητο. Η οργή των θεών θα διπλασιαζόταν. Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα. Κάλεσε έναν βοσκό και τον διέταξε να πάρει το νεογέννητο στα βουνά και να το εγκαταλείψει ώστε να το καταβροχθήσουν τα άγρια θηρία. Για να βεβαιωθεί ότι το παιδί δεν θα ξέφευγε, τον διέταξε να τρυπήσει τους αστραγάλους του με ένα σιδερένιο ραβδί ώστε να κόψει τους στένοντες. Μια μοίρα που επιφύλασαν στα ζώα για να μην το σκάνε. Ο βοσκός έφυγε με το παιδί. Σύντομα έφτασε στην άκρη του πυκνού δάσους του Κιθερώνα. Το παιδί του χαμογέλασε. Ο βοσκός δίστασε. Δεν άντεχε η καρδιά του να εγκαταλείψει έτσι ένα νεογέννητο. Ακριβώς τότε εμφανίστηκε ένας άντρας. Πήγαινε στην Κόρινθο. Ο βοσκός τον παρακάλεσε να πάρει μαζί του το παιδί. Έτσι θα ήταν ασφαλές. Μακριά από τις θύβες και το δολοφονικό βλέμμα του Λάιου. Ο άντρας σκέφτηκε για λίγο και έπειτα θυμήθηκε τον βασιλιά Πόλυβο και τη βασίλισσα Μερόπη που κυβερνούσαν την Κόρινθο. Ήξερε ότι το βασιλικό ζεύγος ήταν απελπισμένο που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί. Αν το νεογέννητο επιζούσε από τις πληγές στα πόδια του, ίσως ικανοποιούσε τον βασιλιά και τη βασίλισσα και ίσως αυτοί αντάμιβαν τον άντρα. Και πράγματι, όταν έφτασε στην Κόρινθο και τους παρουσίασε το αγόρι, ενθουσιάστηκαν. Το υιοθέτησαν αμέσως και το ονόμασαν Ιδίποδα, που σημαίνει «πρισμένο πόδι». Έτσι ο Ιδίποδας μεγάλωσε στην Κόρινθο, περιτριγυρισμένος από την αγάπη και τη στοργή αυτών που είχαν γίνει γονείς του. Καθώς μεγάλωνε, αν και κούτσενε ακόμη ελαφρά όταν περπατούσε, ο Ιδίποδας κέρδισε τον θαυμασμό όλων. Κανείς δεν αμφέβαλε ότι κάποια μέρα θα γινόταν άξιος διάδοχος του βασιλιά Πόλυβου. Όμως ένα βράδυ, στη διάρκεια ενός επίσημου δείπνου, ένας από τους καλεσμένους μεθυσμένος με κρασί δήλωσε στον νεαρό Ιδίποδα: «Ξέρεις κάτι, είσαι νόθος». «Νόθος?» Σοκαρισμένος ο Ιδίποδας ζήτησε από την ομίγυρη να του πούν ότι δεν ήταν αλήθεια, ότι ήταν πράγματι βιολογικός γιος της Μερόπης και του Πόλυβου. Κανείς δεν κινήθηκε. Τα μάτια χαμήλωσαν. Ο Ιδίποδας έτρεξε στον πατέρα του και απέτησε την αλήθεια. Ο Πόλυβος ταράχτηκε και τον καθησύχασε όπως μπορούσε. Ο Ιδίποδας ήταν πραγματικός γιος του, όποιες κι αν ήταν οι συνθήκες της γέννησής του. Όμως αυτή η αόριστη εξήγηση άφησε τον νεαρό άντρα σε ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. «Ας είναι, οι θεοί θα μπορέσουν να μου πούν την αλήθεια». Έτσι ο Ιδίποδας ξεκίνησε για τους Δελφούς για να ρωτήσει το μαντίο ποιοι ήταν οι πραγματικοί του γονείς. Μα το μαντίο δεν του είπε. Αντίθετα, η αρχιέρεια Επιθεία ανακοίνωσε την πιο τρομακτική και αξιοδάκρητη μοίρα. «Θα σκοτώσεις τον πατέρα σου και θα κοιμηθείς με τη μητέρα σου». Γεμάτος φρίκι, ο νεαρός άντρας αποφάσισε να μην επιστρέψει στην Κόρινθο.
Ήθελε να φύγει όσο πιο μακριά γινόταν, να βάλει τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ανάμεσα στον ίδιο και τους αγαπημένους του γονείς, ώστε αυτή η τρομερή προφητεία να μην μπορέσει ποτέ να εκπληρωθεί. Το να ξεφύγει από αυτή τη μοίρα έγινε ο μόνος στόχος του Ιδίποδα. Ανέβηκε στο άρμα του και ξεκίνησε. Περιπλανήθηκε εδώ και εκεί, διασχίζοντας χωριά, σκιά του εαυτού του, αδιάφορος για τα πάντα. Δεν είχε πια πατρίδα. Καμία χώρα δεν ένιωθε δική του. Ήταν ένα τίποτα. Μια μέρα, σε ένα μέρος όπου διασταυρώνονταν τρεις δρόμοι για τους δελφούς, ο Ιδίποδας συνάντησε ένα άλλο άρμα, που το οδηγούσε ένας μεγάλος σε ηλικία άντρας, με αέρα ευγενούς. Δίπλα του ήταν ένας υπηρέτης. Στο σημείο αυτό ο δρόμος ήταν πολύ στενός για να χωρέσουν και τα δύο άρματα. Ο ανυπόμονος αρματιλάτης διέταξε τον Ιδίποδα να παραμερίσει. Πριν προλάβει να αντιδράσει ο Ιδίποδας, ο άντρας οδήγησε το άρμα και τα άλογά του ίσια κατά πάνω του. Εκείνη την ημέρα όμως, η δύναμη ευνοούσε τον νέο άντρα. Ο Ιδίποδας τράβηξε το σπαθί του και το έμπηξε στα σωθικά του αντιπάλου του. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που ο υπηρέτης δεν πρόλαβε να παρέμβει. Φοβούμενος ότι θα σκοτωθεί κι αυτός, το έβαλε στα πόδια. Έτρεξε μέχρι που ένιωθε ότι θα σκάσουν τα πνευμόνια του, μα δεν σταμάτησε ώσπου έφτασε στα τείχη της πόλης του, των Θηβών. Εκεί έπεσε στα γόνατα και ανακοίνωσε τα τρομερά νέα. Ο βασιλιάς Λάιος μόλις δολοφονήθηκε. Η κακοτυχία αυτή ενέτεινε το κλίμα φόβου που επικρατούσε για χρόνια στην πόλη. Διότι, όχι μακριά από τις πύλες των Θηβών, είχε εγκατασταθεί ένα τερατώδες πλάσμα, μία από τις πιο φοβερές θεότητες του κάτω κόσμου. Η Σφίγγα. Η Σφίγγα είχε κεφάλι και στήθος γυναίκας, μα σώμα και γοφούς λέενας και φτερά αετού. Ζητούσε από κάθε ταξιδιώτη που περνούσε να λύσει ένα ένιγμα. Πάντα το ίδιο. Και κανείς δεν το είχε λύσει ποτέ. Έτσι, τους καταβρόχθιζε όλους. Ο Ιδίποδας περιπλανιόταν ακόμα στους δρόμους, όταν έφτασε στις Θήβες. Τον σόκαρε η πένθυμη ατμόσφαιρα στην πόλη. Οι πολίτες περιφέρονταν με τα μάτια τους θολά και θλιμμένα. Ρώτησε έναν περαστικό για το λόγο. «Ο βασιλιάς είναι νεκρός», του εξήγησε, και εμπιστεύτηκαν την αντιβασιλεία στον αδελφό της βασίλισσας, τον Κρέοντα. Ο Κρέοντας είχε υποσχεθεί το χέρι της αδελφής του, της Ιωκάστης, άρα και τον θρόνο, σε όποιον κατόρθωνε να ελευθερώσει τις Θήβες από τη Σφίγγα. Ακούγοντας το αυτό, ο Ιδίποδας είδε μια θαυμάσια ευκαιρία να βάλει τέλος στις περιπλανήσεις του, κερδίζοντας την καρδιά μιας βασίλισσας και το θρόνο. Έτσι αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη Σφίγγα. Το πλάσμα ήταν εκεί. Με ένα ειρωνικό χαμόγελο στα χείλη. Νέο θύραμα. «Εμπρός, σ' ακούω», φώναξε ο Ιδίποδας. Η Σφίγγα του παρουσίασε το ένιγμά της. «Ποιο πλάσμα έχει τέσσερα πόδια το πρωί, δύο το μεσημέρι και τρία το βράδυ?» Ο Ιδίποδας έβαλε το μυαλό του να δουλέψει. Η ζωή του, που κινδύνευε να τη χάσει, πέρασε αργά μπροστά από τα μάτια του. Τότε, χωρίς φόβο, ο Ιδίποδας απάντησε τελικά. «Ο άνθρωπος. Μωρό έχει τέσσερα πόδια, διότι μπουσουλάει με χέρια και γόνατα. Ενήλικας έχει δύο πόδια, διότι περπατά όρθιος. Και γέρος έχει τρία, διότι περπατά με μπαστούνι».
Η σφίγγα πήδηξε ξαφνικά στον αέρα. Ο Ειδίποδας ήταν σίγουρος ότι είδε σπίθες στα μάτια της. Την είχε νικήσει. Το πλάσμα ρίχτηκε στον γκρεμό και σκοτώθηκε στα βράχια. Ο Ειδίποδας ήταν τώρα βασιλιάς των Θηβών. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Ειδίποδας παντρεύτηκε την Ιωκάστη όπως είχε συμφωνηθεί. Του είχε χαρίσει 4 παιδιά, 2 γιους, τον Ετεοκλή και τον Πολυνίκη, και 2 κόρες, την Αντιγόνη και την Ισμήνη. Ο Ειδίποδας είχε φτάσει πια στην ηλικία του αρματιλάτη που είχε σκοτώσει. Και τότε αντιμετώπισε μια τελευταία πρόκληση. Την πιο τρομερή από όλες. Μια αποτρόπαια αρρώστια μάστιζε τις Θήβες, πλήττοντας νέους και γέρους. Οι γυναίκες γεννούσαν νεκρά μωρά. Έτσι ο λαός κατέφυγε στον Ειδίποδα, παρακαλώντας τον να του σώσει. Αυτός που νίκησε τη σφίγγα, σίγουρα θα έβρισκε τρόπο να απαλλάξει την πόλη από αυτή τη μάστιγα. Ο Ειδίποδας έφυγε ξανά για τους Δελφούς. Το μαντίο ίσως μπορούσε να τον διαφωτίσει για τις αιτίες αυτής της μυστηριώδους αρρώστιας. Και η Πυθία έδωσε την εξής απάντηση στον Ειδίποδα. «Ο λόγος που έπεσε λοιμό στην πόλη σας είναι επειδή τα τείχη της κρύβουν ένα δολοφόνο, το φωνιά του βασιλιά Λάιου. Όσο αυτός δεν αποκαλύπτεται και δεν εκδιώκεται από την πόλη, η ασθένεια θα εξαπλώνεται ώσπου να πεθάνουν όλοι». Ο Ειδίποδας ήξερε ότι έπρεπε να βρει το δολοφόνο του παλιού βασιλιά. Έστειλε αγγελιαφόρους σε όλη την Ελλάδα. Στις Θήβες ερεύνησαν σπίτια, ανέκριναν ανθρώπους, έταξαν αμοιβές. Όμως κανείς δεν γνώριζε τίποτα. Έτσι ο Ειδίποδας κάλεσε τον διάσημο τυφλό μάντη Τηρεσία. Αυτός που μπορούσε να καταλάβει το κελάιδισμα των πουλιών, σίγουρα θα γνώριζε το όνομα του ενόχου. Όμως και ο Τηρεσίας υποστήριξε ότι δεν ήξερε τίποτα. Μα με τον τρόπο που απάντησε ο προφήτης, ο Ειδίποδας ένιωσε ότι δεν έλεγε όλη την αλήθεια. Τον διέταξε, επέμεινε, τον απείλησε, μάταιο όμως. Η ξεροκεφαλιά του Τηρεσία εξόργησε τον Ειδίποδα. Έτσι η βασίλισσα Ιωκάστη αποφάσισε να παρέμβει. Θυμήθηκε ότι τη μέρα που σκοτώθηκε ο σύζυγός της, τον συνόδευε ένας υπηρέτης, αυτός που έφερε την είδηση στην πόλη. Τότε είχε απλώς εξιστορήσει το γεγονός. Ο Λάιος χάθηκε από το χέρι νεαρών ληστών σε ένα στενό δρόμο, σε μια διασταύρωση όχι μακριά από τους Δελφούς. Αυτό ήταν όλο. Όλο το χρώμα χάθηκε από το πρόσωπο του Ειδίποδα. Η διασταύρωση, ο στενός δρόμος κοντά στους Δελφούς. Θυμόταν πάρα πολύ καλά. Όμως σύντομα ένιωσε καθησυχασμένος. Ο υπηρέτης είχε μιλήσει για ληστές, ενώ ο Ειδίποδας είχε πολεμήσει μόνος με το γέρο. Άρα δεν μπορεί να ήταν αυτός. Ήταν απλώς σύμπτωση, δύο εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Ο Ειδίποδας έπρεπε να βρει τον υπηρέτη του βασιλιά Λάιου. Όμως μετά από τόσα χρόνια, πώς ήταν δυνατόν αυτό? Είχε εξαφανιστεί την επομένη του φόνου και κανείς δεν ήξερε τι είχε απογίνει. Ακριβώς τότε έφτασε ένα μήνυμα από την Κόρινθο με κακές ειδήσεις. Ο βασιλιάς Πόλυβος ήταν νεκρός. Ο Πόλυβος, ο άνθρωπος που ο Ειδίποδας θεωρούσε πατέρα του, από τον οποίο το είχε σκάσει φοβούμενος μη γίνει μια μέρα ο ακούσιος δολοφόνος του. Ο Πόλυβος πέθανε ειρηνικά, από γεράματα. Ο Ειδίποδας βυθίστηκε αρχικά στο πένθος. Όμως σύντομα τον κατέλαβε ανακούφιση. Το μαντίο των Δελφών, η προφητεία που τον στήχιωνε όλα αυτά τα χρόνια, τελικά δεν βγήκε αληθινή. Δεν μπορούσε πλέον να σκοτώσει τον πατέρα του, αφού ο πατέρας του ήταν ήδη νεκρός.
Όμως η ανακούφισή του δεν κράτησε πολύ. Ο Αγγελιαφόρος συνέχισε. «Βασιλιά Ιδίποδα, ο θάνατος του Πόλυβου με ελευθερώνει από τον όρκο που του έδωσα και επιτέλους μπορώ να πω την αλήθεια. Ο Πόλυβος και η Μερόπη δεν είναι γονείς σου». Ο Ιδίποδας έμεινε άφωνος. Ο Αγγελιαφόρος συνέχισε. «Εγώ σε πήρα και σε έδωσα στο βασιλικό ζεύγος. Εσένα, ένα βρέφος με τρυπημένους αστραγάλους». Με τρεμάμενη φωνή ο Ιδίποδας ρώτησε. «Ποιος όμως σου έδωσε αυτό το παιδί?» Ακριβώς τότε ένας γέρος βοσκός, ντυμένος με κουρέλια, όρμησε μέσα από το πλήθος. Πλησίασε και μουρμούρισε κάτι με χαμηλή φωνή. Όσοι ήταν αρκετά κοντά για να ακούσουν, πάγωσαν από φρίκη. «Σε αναγνωρίζω, Αγγελιαφόρε της Κορίνθου». «Ναι, εσύ είσαι. Εγώ σου εμπιστεύτηκα το μωρό με τα τρυπημένα πόδια που ο πατέρας του είχε καταδικάσει σε έναν ντρομερό θάνατο. Μα δεν άντεχα να το εγκαταλείψω στους λύκους και στους κατοίκους του δάσους». Ο Ιδίποδας πάγωσε. «Αυτό το βρέφος όμως, ποιος σου το έδωσε?» Ο γέρος βοσκός κοίταξε τον Ιδίποδα με τα κουρασμένα του μάτια και μουρμούρισε. «Το παιδί ήταν ο γιος του βασιλιά Λάιου και της βασίλισσας Ιωκάστης». Η Ιωκάστη τ' άκουσε όλα. Το κεφάλι της γύριζε. Τώρα επιτέλους καταλάβαινε. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Ο Ιδίποδας ήταν γιος της. Έτρεξε έξω από την αίθουσα του θρόνου. Τελικά, ενώ είχε κάνει τα πάντα για να αποφύγει την προφητεία των Δελφών, ο Ιδίποδας την εκπλήρωσε. Ο δύστυχος γιος πράγματι σκότωσε τον πατέρα του και παντρεύτηκε την ίδια του τη μητέρα. Ο Ιδίποδας στράφηκε στην Ιωκάστη. Μα αυτή είχε φύγει. Γεμάτος φόβο έτρεξε στο παλάτι και μπήκε στο δωμάτιο της βασίλισσας. Η Ιωκάστη ήταν εκεί. Νεκρή. Να αιωρείται. Με ένα σκοινί γύρω από το λαιμό της. Με την καρδιά ραγισμένη και την ψυχή διαλυμένη, ο Ιδίποδας έβγαλε τις χρυσές καρφίτσες που συγκρατούσαν τα φορέματα της μητέρας του. Και εκφράζοντας όλο το θυμό, τη βία, την οργή και τη σκληρότητα ενός εκτελεστή, ούρλιαξε και έμπηξε τις χρυσές καρφίτσες στα μάτια του. Έτσι δεν θα ξανάβλεπε τη μέρα, τη νύχτα ή τους ανθρώπους. Ο Ιδίποδας εγκατέλειψε την πόλη, συνοδευόμενος από την κόρη του, την Αντιγόνη. Έφυγε αυτοεξόριστος, ένας τυφλός άντρας που περιπλανιόταν κουτσένοντας στους δρόμους της Ελλάδας. Τον κακομεταχειρίζονταν και τον έδιωχναν από πόλεις και χωριά. Ήταν όμως ένοχος ο Ιδίποδας. Ναι, σκότωσε τον ίδιο του τον πατέρα. Δεν είχε όμως ιδέα για τη σχέση τους και τον σκότωσε αμηνόμενος. Ναι, κοιμήθηκε με τη μητέρα του, μα δεν είχε ιδέα ποια ήταν μετά τη νίκη του επί της Σφίγγας. Ο γάμος με την Ιωκάστη ήταν η ανταμοιβή που δεν μπορούσε να αρνηθεί. Προορισμένος να διαπράξει αυτά τα εγκλήματα πριν ακόμα γεννηθεί, ο Ιδίποδας απλώς εκπλήρωσε τη μοίρα του. Τίποτα δεν μπορούσε να το εμποδίσει αυτό. Μόνο ο θάνατος. Και όσο αντιμαχόταν τη μοίρα του, τόσο πιο κοντά έφερνε την εκπλήρωσή της.